σαφήνεια στις μεταρρυθμίσεις ζητάει η Μέρκελ, αλλά διευκρινίζει ο τελευταίος λόγος στους θεσμούς. Δέσμευση για αλλαγές με άλλο μείγμα πολιτικής από τον Τσίπρα. Δεν ήρθα εδώ για να ζητήσω λεφτά, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Καμία δέσμευση για τη ρευστότητα από τη Μέρκελ. Έθεσε θέμα επανορθώσεων και Siemens ο Τσίπρας. Στο φως επιστολή Τσίπρα προς Μέρκελ με δραματικούς τόνους για τα άδεια ταμεία. Κλαίγεσαι στους ξένους ηγέτες, σχολιάζει ο Σαμαράς, οργισμένη αντίδραση Μαξίμου. Λεφτά μετά την αξιολόγηση ξεκαθαρίζει ο Ντράγκη, το αιχμηρό του σχόλιο για την κυβέρνηση και ο χρησμός του για τα σενάρια περί Brexit. Χωρίς ανάσα η αγορά, σφιχτική κατάσταση σε εμπορικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις αρνούνται τη διευκόλυνση στις προμήθειες οι ξένες εταιρείες. Γιώργος Κερνά, Γιώργος Πίνη, αργά και ημέρες του Γιώργου Κατρούγαλου και στο Υπουργείο Παιδείας, απαντά με αγωγές εντός και εκτός Ελλάδος. Πώς ο Νικολάς Σαρκοζή έβαλε φρένο στο ακροδεξιό εθνικό μέτωπο της Μαρίν Λεπέν, όλα για το δεύτερο γύρο, το σύνθημα των Γάλλων κεντροδεξιών. Αρχίζουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από το κρίσιμο τέτα-τέτ Τσίπρα Μέρκελ, που η πρώτη φάση του ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Βερολίνο. Οι δύο ηγέτες άνοιξαν όλα τα καυτά ζητήματα, με πρώτο αυτό της οικονομίας. Η Γερμανίδα Καγκελάριος κάλεσε την Ελλάδα να υποβάλει συγκεκριμένο κατάλογο μεταρρυθμίσεων με σαφή οικονομικά στοιχεία, σημειώντας ωστόσο ότι αυτός θα αξιολογηθεί από τους θεσμούς και όχι από το Βερολίνο. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός, αφού επεσήμανε τις τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του μνημονίου, τόνισε ότι η νέα κυβέρνηση δεν θα γκρεμίσει ό,τι θετικό έγινε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά θα αλλάξει το μείγμα της πολιτικής. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε ακόμη τόσο το θέμα της Siemens, όσο και αυτό των γερμανικών αποζημιώσεων, επί του οποίου μάλιστα υπήρξαν και εκτενείς αναφορές στις δηλώσεις. Έχουμε ήδη συνδεθεί με το Βερολίνο και την απεσταλμένη της Deutsche Welle, Ειρήνη Αναστασοπούλου, αλλά και τον Αντώνη Ατζολέτο, εδώ από την αίθουσα ειδήσεων. Πριν έρθουμε να δούμε το παρασκήνιο, αλλά και τα βασικά μηνύματα και να αποκωδικοποιήσουμε με τα βασικά μηνύματα που έστειλαν οι δύο ηγέτες, να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις τους στο ρεπορτάζ. Την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα, ζήτησε η Άγγελα Μέρκελ από τον Πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις που θέλει να προωθήσει η κυβέρνηση, δεν είναι αρμόδια η Γερμανία να αποφασίσει. Πρέπει τα οικονομικά στοιχεία να είναι σαφή. Ποιες μεταρρυθμίσεις θα γίνουν πότε από την ελληνική κυβέρνηση, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί με τους θεσμούς από την ελληνική κυβέρνηση. Και επαναλαμβάνω, η Γερμανία δεν είναι ο θεσμός ο οποίος θα αποφασίσει εν προκειμένου. Τούτη την ώρα πρέπει όχι να γκρεμίσουμε ότι θετικό έγινε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά να αλλάξουμε το μείγμα της πολιτικής προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παθογένειες. Στη σκιά της αποκάλυψης της επιστολής Τσίπρα προς τη Γερμανίδα Καγκελάριο για τα άδεια ταμεία στη χώρα, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η επίσκεψή του στη Γερμανία δεν σχετίζεται με το θέμα της ρευστότητας. Αναρμόδια δήλωσε από την πλευρά της η Άγγελα Μέρκελ. Θα ήταν πράγματι οξύμορο αν περιμένατε από μένα να έχω έρθει στη Γερμανία για να ζητήσω από τη Γερμανίδα καγκελάριο να μου δώσει χρήματα να πληρώσω μισθούς και συντάξεις στην Ελλάδα. Το αν είναι ορθό να ληφθούν κάποια μέτρα ή κάποια άλλα να μην ληφθούν, είναι αποφάσεις οι οποίες παίρνουν το Eurogroup και οι Υπουργοί Οικονομικών, αφού δούνε και ακούσουν την αποτίμηση των θεσμών. Σε προσωπικό τόνο, ο κύριος Τσίπρας τόνισε ότι πρέπει να διαλυθούν τα στερεότυπα που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο χώρες, ενώ αποδοκίμασε το πρωτοσέλιδο του Σπίγκελ με τους Ναζί στην Ακρόπολη. Εξαιρετικά άδικο και για την Καγκελάριο, αλλά και για τη Γερμανία και για τον γερμανικό λαό. Όταν εγώ είδα μια τέτοια γελιογραφία σε μια εφημερίδα του δικού μου κόμματος στην Ελλάδα, στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, έβαλα τις φωνές. Ο κύριος Τσίπρας έθεσε ανοιχτά το ζήτημα των επανορθώσεων, κάνοντας λόγο για ηθικό και όχι υλικό ζήτημα, αποσυνδέοντας το θέμα από τις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους. Υπάρχει ιστορική μνήμη, αρχίστηκε να πει η κυρία Μέρκελ. Το θέμα του κατοχικού δανείου και των γερμανικών επανορθώσεων δεν είναι για μας ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως μια υλική διεκδίκηση. Είναι ένα ηθικό πρωτίστως θέμα. Ότι το θέμα των επανορθώσεων από πολιτικής πλευράς η Γερμανία θεωρεί ότι έχει ολοκληρωθεί. Δεν το αγνοούμε σαν θέμα. Θα το συζητήσουμε με την Ελλάδα και θα έχουμε λεπτομερείς συζητήσεις στο μέλλον σχετικά. Πριν από την συνέντευξη τύπου, η Γερμανίδα Καγκελάριος ξενάγησε τον Αλέξη Τσίπρα στα γραφεία και στις αίθουσες της Καγκελαρίας. Πάμε λοιπόν πρώτα απ' όλα στην Ειρήνη Αναστασοπούλου στο Βερολίνο. Ειρήνη, είδαμε θερμό
κλίμα σε αυτές τις κοινές δηλώσεις και με έκτηλη, θα έλεγα, την προσπάθεια και από τις δύο πλευρές να αποφορτιστεί η ένταση που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Ναι, είναι σωστό, Ασία, και νομίζω ότι αυτό το κλίμα θα συνεχιστεί, αυτή η συζήτηση μάλλον για την αποφόρτιση των εντάσεων θα συνεχιστεί και στο δείπνο εργασίας, το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Καγκελαρία, με τις δύο αντιπροσωπείες, δηλαδή τον κύριο Τσίπρα με 5 συνεργάτες του και την Καγκελάριο με δικούς της συνεργάτες. Ήταν πράγματι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και των δύο να επιλέξουν συμφιλιωτικούς τόνους και να προαναγγείλουν την έναρξη, το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών που και οι δύο χώρες έχουν ανάγκη. Είδαμε, ο κύριος Τσίπρας μίλησε έτσι όπως απαντώντας ουσιαστικά σε όλες αυτές τις κατηγορίες και τα στερεότυπα τα οποία ο γερμανικός τύπος επικαλείται για να θέλει να μειώσει την Ελλάδα, αναφέροντας ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες. Από την άλλη πλευρά όμως κράτησε και την ισορροπία του ο κύριος Τσίπρας, λέγοντας ότι και εμείς από τη δική μας την πλευρά δεν πρέπει να καταδικάζουμε την σημερινή Γερμανία και να την ομοιάζουμε με την ναζιστική Γερμανία. Η σημερινή Γερμανία είναι μια δημοκρατική χώρα. Η τότε Γερμανία ήταν μια ναζιστική χώρα. Πάντως, θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το σημείο νομίζω ότι τέθηκαν οι βάσεις για να μπουν οι σχέσεις, οι ελληνογερμανικές σχέσεις, σε έναν νέο δρόμο που χρειάζονται, το είπε και ο κύριος Τσίπρας, χρειάζεται να μιλούν οι πολιτικές ηγεσίες μεταξύ τους για να μπορούν να επιλύουν τα προβλήματά τους. Νομίζω ότι ο διάλογος ήταν ένας διάλογος με σαφήνεια, τέθηκαν τα θέματα έτσι όπως η κάθε μία πλευρά θέλει να τα παρουσιάσει και πιστεύει ότι πρέπει να λυθούν, με τα σημεία τα οποία θα μπορούν να συμφωνήσουν, αλλά και κυρίως τις διαφορές. Για αυτές τις διαφορές ο κύριος Τσίπρας εκμεταλλεύτηκε το γεγονός της τεράστιας μηντιακής παρουσίας στην Καγκελαρία. Ρώτησε ανθρώπους, συνεργάτες που εργάζονται στην Καγκελαρία, έχουν χρόνια να θυμηθούν τόσους πολλούς δημοσιογράφους, τόσο πολλούς κάμερες και τόσους φωτορεπόρτερς σε μια τέτοια συνάντηση. Ήταν αδύνατον, δεν έπεφτε καρφίτσα. Η συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών πάντως συνεχίζεται αυτή την ώρα στο δείπνο που είναι σε εξέλιξη ειρήνη, ενώ εμείς νωρίτερα παρακολουθούσαμε και τα πλάνα τόσο από την υποδοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού όσο και από την ξενάγηση στην Καγκελαρία. Ναι, είναι μια αρένα. Η Καγκελαρία έχει πάρα πολλά γάλματα, έχει πολλούς πίνακες, οι οποίοι πίνακες είναι πολύ ανεκτίμητης αξίας. Έχουν δώσει δηλαδή σημασία και η κυρία Καγκελάριος, αλλά και οι προηγούμενοι καγκελάροι, στο να υπάρχουν και ορισμένα εκθεσιακά κομμάτια μέσα. Μάλιστα. Εκεί σε μια καγκελαρία. Επί της ουσίας όμως, ναι, νομίζω ότι στο άλλο θέμα, στον άλλο πυλώνα της συζήτησης, δηλαδή νομίζω δεν υπήρχε καμία απολύτως, η απόσταση παραμένει μεταξύ των δύο πολιτικών. Ναι, μεν η κυρία Μέρκελ προσπάθησε να περιγράψει με πολύ ωραίο τρόπο τις επιθυμίες της να μείνει η Ελλάδα, δηλαδή να είναι μια χώρα με ανάπτυξη, μια χώρα όπου δεν θα υπάρχει νεανική ανεργία και πόσο μάλλον νεανική ανεργία. Αλλά οι μεταρρυθμίσεις είναι μεταρρυθμίσεις, αυτές θα υπάρχουν. Θα πρέπει η Ελλάδα να υιοθετήσει και να μάλλον εφαρμόσει τις συμφωνίες της 20ης Φεβρουαρίου. Αλλά βεβαίως η Γερμανία μπορεί να έχει 80 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά είναι μια χώρα όπως όλες και οι άλλες. Επιθυμίζοντας ότι στο Eurogroup η Γερμανία έχει μία ψήφο όπως όλες οι άλλες. Παρέπεψε λοιπόν στους θεσμούς. Τώρα, Αντώνη, να δούμε τι λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, αν έχουμε ήδη μία πρώτη αποτίμηση μετά και τις κοινές δηλώσεις. Ναι, τι είχαμε σήμερα λοιπόν από την ελληνική πλευρά. Καταρχάς ήταν μία πρώτη επαφή, τονίζουν, και ουσιαστικά είχαμε μία προσπάθεια οικοδόμησης ενός κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές, προκειμένου να φύγει η όποια καχυποψία υπήρχε σε επίπεδο διμερών σχέσεων και από τις δηλώσεις που είχαν γίνει αλλά και από τα δημοσιεύματα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι συνάντησα έναν άνθρωπο, την Καγκελάριο, η οποία είναι έτοιμη να ανταλλάξει απόψεις και να ακούσει. Σαφώς υπάρχουν διαφωνίες, σαφώς θα βρεθούν για κάποιοι κοινοί τόποι. Κανείς δεν περίμενε να γίνει κάτι διαφορετικό σήμερα, τονίζουν από το Μέγαρο Μαξίμου. Βεβαίως αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το τι κυριάρχησε στη συζήτηση, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας πήγε έχοντας στη βαλίτσα του κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις.
Αυτές ήταν κυρίως για το θέμα της φοροδιαφυγής, αλλά και της καταπολέμησης διαφθοράς, με την ελληνική κυβέρνηση να θέλει να ετοιμάσει ήδη κάποια άμεσα μέτρα, τα οποία σε πρώτο στάδιο θα εφαρμοστούν και ίσως σε δεύτερο στάδιο αργότερα, προκειμένου να μπορέσει να φέρει λεφτά στα ταμεία του κράτους. Δέσμευση είχαμε από την ελληνική πλευρά για υλοποίηση των υποχρεώσεων και βέβαια δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά με κοινωνικό πρόσημο. Ήταν χαρακτηριστική η φράση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα αλλάξουμε ό,τι θετικό έχει γίνει, ωστόσο θα επιδιώξουμε αλλαγή στο μείγμα της πολιτικής που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επανέλαβε ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους κανόνες και από τις δύο πλευρές, επεσήμανε για άλλη μια φορά την ανάγκη να αλλάξει το μείγμα της πολιτικής. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα ΣΥΑ ήταν το θέμα της ρευστότητας. Η τοποθέτηση από την Άγγελα Μέρκελ ήταν σαφής. Και ο Αλέξης Τσίπρας, θα σου έλεγα εδώ, αποτιμούμε ότι συμφώνησε με την Καγκελάριο, τονίζοντας πως δεν πήγε στο Βερολίνο να λύσει το θέμα της ρευστότητας, αποσυνδέοντας την επίσκεψή του από αυτό το ζήτημα. Μάλιστα, χαρακτήρισε άκομψη η σχετική ερώτηση που του υποβλήθηκε, αν πήγε δηλαδή στο Βερολίνο για να ζητήσει λεφτά. Ακριβώς, για αυτό το θέμα υπάρχουν οι θεσμοί, όπως είπε και η Καγκελάριος. Βεβαίως, από την ελληνική πλευρά πρέπει να επισημάνουμε ΣΥΑ ότι μπήκαν άλλα δύο σημαντικά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις διμερείς σχέσεις. Πρώτον, οι γερμανικές επανορθώσεις. Επανέλαβε ο Πρωθυπουργός πως αυτό το θέμα δεν συνδέεται με τη διαπραγμάτευση. Έκανε λόγο για ηθικό ζήτημα σε μια προσπάθεια, θα σου έλεγα, εκτόνωσης και να αποφορτιστεί το όλο κλίμα από όσα είχαν υποθεί και στη Βουλή. Και να εκτονώσει την ένταση σε ελληνογερμανικές σχέσεις, αν το πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Και βέβαια το άλλο θέμα το οποίο αφορά τις διμερείς σχέσεις και είναι το θέμα της Siemens, για το οποίο ζήτησε συνδρομή της δικαστικής πλευράς της Γερμανίας για την επίλυση του θέματος. Νομίζω, όπως είπατε και εσείς, πως το δείπνο εργασίας το οποίο γίνεται τώρα και υπάρχουν και συνεργάτες του Πρωθυπουργού και της κυρίας Μέρκελ, θα μπορέσουν να εξειδικευτούν κάποια από αυτά Ακριβώς. τα θέματα. Για οτιδήποτε νεότερο λοιπόν θα επιστρέψουμε σε εσάς. Να σας ευχαριστήσω προς το παρόν. Πάμε τώρα στον Γιάννη Καντέλη, γιατί έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιάννη. Όντως, αντιδράσεις με κριτική για την συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με την κυρία Μέρκελ. Πρώτα, η Νέα Δημοκρατία και ο Κώστας Καραγκούνης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, που σημειώνει ότι αν συγκρίνουμε αυτά που υπόθηκαν στη σημερινή κοινή συνέντευξη τύπου με την επιστολή Τσίπρα προς Μέρκελ πριν λίγες μέρες, όπου περιγράφεται με δραματικό τρόπο το αδιέξοδο ρευστότητας της Ελλάδας, είναι προφανές ότι τίποτα καινούριο δεν προέκυψε στην απόψινή συνάντηση. Ανακοίνωση έβγαλε και το Ποτάμι, στην οποία ΣΥΑ σημειώνει ότι περίπου πέρσι, μάλλον τέτοιες μέρες, ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε «Κάντε πίσω, κυρία Μέρκελ», «Go back» στα αγγλικά. Σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Βερολίνο είπε «Πάμε μαζί». Το Ποτάμι από την πρώτη στιγμή έχει καλέσει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, συνεχίζει η ανακοίνωση, να προσγειωθεί στην πραγματικότητα και να συνεργαστεί με τους εταίρους μας για να σταματήσει ο κατήφορος της ελληνικής οικονομίας και να βγούμε από το πηγάδι της λιτότητας και της απραξίας. Αντίδραση υπάρχει και από το ΚΚΕ, το οποίο σημειώνει ότι όταν υπάρχουν τόσα χαμόγελα με την Τρόικα και με τους δανειστές, σίγουρα δεν πρέπει να χαίρεται ο λαός. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Έχουμε και μία δήλωση από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα. Κάθε συνάντηση, κάθε συμβασμός που γίνεται το τελευταίο διάστημα στα κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους τροϊκανούς εταίρους, όπως και σήμερα με την κυρία Μέρκελ, σκορπά χαμόγελα ικανοποίησης στο μεγάλο κεφάλαιο, την ίδια στιγμή που ο λαός μας στενάζει κάτω από τα βάρη της οικονομικής κρίσης. Να καλησπέρισω εδώ το διευθυντή της εφημερίδας η Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά. Έσπασε ο πάγος. Τι να κρατήσουμε από αυτό το τετατέτ και από τις δηλώσεις, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι έγιναν σε ένα κλίμα αρκετά ζεστό και φιλικό μεταξύ της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Τσίπρα. Ναι, εδώ υπάρχει βέβαια ένα μεγάλο ερώτημα, θες, Σία, γιατί αυτό δεν μπορούσε να γίνει πριν από δύο μήνες, γιατί έπρεπε να χάσουμε δύο μήνες με όλο αυτό το πανηγύρι, πασετός, το επικοινωνιακό, το οποίο έκανε όχι ο Πρωθυπουργός. Κάποια άλλη επασυρρητώση, χάθηκε χρόνος, η οικονομία το πλήρωσε αυτό και τώρα άρχισε επιτέλους μια σοβαρή κουβέντα. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα ήταν πολύ καλός, αν θέλεις. Υπήρχαν και στοιχεία αυτοκριτικής, δηλαδή αυτά που είπε ότι και η Ελλάδα έχει κάνει λάθη, δεν είναι δηλαδή μόνο η Γερμανία που τα έχει κάνει. Ναι, και το είπε με το καλημέρα αυτό, δηλαδή έβαλε στην αρχή δύο παραδοχές ο κύριος Τσίπρας. Η πρώτη ήταν ότι αυτή η συνταγή που ακολουθήσαμε μέχρι σήμερα
πάγιο έτσι, κομμάτι της ρητορικής του και του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αποτυχημένη. Δεν αναγνωρίζω κανένα success story. Το δεύτερο ήταν ότι υπάρχουν και ενδογενείς παράγοντες που μας οδήγησαν σε αυτή την κρίση. Και ότι γίνανε και κάποια θετικά τα τελευταία χρόνια, τα οποία δεν θα ξυλώσουμε, όπως είπε. Νομίζω ότι ήταν μια στροφή, αν θέλει, στο ρεαλισμό. Τουλάχιστον εγώ έτσι την είδα. Και ελπίζω ότι είναι και μια στροφή η οποία δεν είναι μόνο εξαγώγημη, θα εισαχθεί και στην Ελλάδα. Γιατί αυτό θα είναι πολύ κρίσιμο στην επόμενη φάση. Νομίζω ότι το κλίμα γενικώς ήταν όντως καλός και ήταν όντως μια προσπάθεια οικοδόμησης μιας σχέσης εμπιστοσύνης, που προφανώς δεν υπήρχε καμία εμπιστοσύνη εδώ και αρκετό καιρό. Το αντίθετο, μια αντιπαλότητα θα έλεγε κανείς. Μην ξεχνάμε τι έλεγε ο ένας για τον άλλον, μάλλον ο ένας δημοσίως, και τι σκεφτόταν η κυρία Μέρκελ, πώς θα ξέραμε για τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω όμως ότι τώρα φτάνουμε στα δύσκολα. Και τα δύσκολα έχουν να κάνουν με αυτή την περίφημη λίστα των μεταρρυθμίσεων. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση μπροστά μας. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι θα είναι οι Γερμανοί οι πιο δύσκολοι σε αυτήν την ιστορία, οι πιο σκληροί. Μπορεί να είναι οι Ισπανοί, μπορεί να είναι οι Ιταλοί, μπορεί να είναι άλλοι. Αλλά πάντως δεν θα είναι τόσο πολύ οι Γερμανοί. Και νομίζω ότι εκεί το μεγάλο ζητούμενο, αν θες, για τον Πρωθυπουργό, είναι πρώτον αν θα βρεθεί το κλειδί στο θέμα της ρευστότητας, το οποίο επήγει και αυτό φάνηκε πλέον πολύ καθαρά και την δική του επιστολή. Και το δεύτερον, εάν αυτή η λίστα θα περιέχει μέτρα τα οποία δεν θα περνάνε από την κυβέρνηση και από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι για μένα το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο θα το δούμε πολύ γρήγορα. Και βεβαίως να σημειώσουμε και μια απουσία τις τελευταίες μέρες του κ. Βαρουφάκη, ο οποίος είναι σαν να υπάρχει ένα επικοινωνιακό εμπάργκο, γιατί ήταν να πάει στις Βρυξέλλες δεν πήγε, να πάει στο Λονδίνο αύριο δεν πήγε. Γενικώς έχει σιωπήσει και δεν πήγε και στο Βερολίνο. Νομίζω κάτι σημαίνει. Και το γεγονός ότι ήταν ο κ. Σκουλιαράκης σήμερα μαζί με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν είναι της εγκρίσεως ή της επιλογής του κ. Βαρουφάκη, αντιθέτως είναι του κ. Δραγασάκη, νομίζω κάτι λέει. Νομίζω ότι θα δούμε τις επόμενες μέρες μια αλλαγή και σε αυτό το πεδίο, αν θέλετε, το τεχνοκρατικό. Αλέξη, είδαμε την κ. Μέρκελ αλλά και τον κ. Τσίπρα να παραπέμπουν όλα τα ζητήματα τα οικονομικά στο Eurogroup, στους θεσμούς. Νομίζω ότι ούτε η Γερμανία θέλει να εμφανιστεί ως αρχηγός σε αυτό το παιχνίδι που λέγεται διαπραγμάτευση της Ελλάδας με τους εταίρους. Έχει μία ψήφο στο Eurogroup. Ναι. ούτε ο κύριος Τσίπρας όμως από την άλλη θέλει να βγει το μήνυμα, η εικόνα, να μεταδοθεί η εικόνα ότι διαπραγματεύεται με έναν από τους εταίρους για τα σημαντικά ζητήματα της ελληνικής οικονομίας. Είδαμε λοιπόν και από τους δύο να παραπέμπονται όλα αυτά τα ζητήματα στους αρμόδιους θεσμούς και στο Eurogroup. Βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι αυτά θα απασχόλησαν σημαντικά αυτή τη συζήτηση, έτσι. Ναι. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε. Νομίζω προφανώς ότι το θέμα της ρευστότητας απασχόλησε τη συζήτηση, παρότι δεν βγήκε προς τα έξω. Βέβαια, ένας κρίσιμος παίκτης σε αυτό ήταν ο κ. Σόιμπλε, ο οποίος επίσης δεν ήταν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Και νομίζω ότι αυτό το ρόλο, το βασικό, το μεσολαβητικό σε όλη αυτή την ιστορία, το έχει αναλάβει για άλλη μια φορά η Κομισιόν. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι η Κομισιόν η οποία προσπαθεί να βοηθήσει την κυβέρνηση, να βοηθήσει την Ελλάδα να λύσει το πρόβλημα ρευστότητος και να κάνει όσο πιο μαλακό, αν θέλει, αυτό το πακέτο, αυτή τη λίστα, ώστε να μπορέσει να γίνει αποδεκτό και εσωτερικά πολιτικά. Όμως, νομίζω ότι θα πάρει αρκετές μέρες, μπορεί και εβδομάδες, για να δούμε αν αυτό θα καταλήξει κάπου. Και είδαμε τέλος να τίθεται και σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, πολύ λιγότερο φορτισμένο από αυτό της προηγούμενης περίοδου, το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου. Ο κύριος Τσίπρας το έθεσε μεν, από την άλλη όμως επιχείρησε να το αποσυνδέσει από τη διαπραγμάτευση που γίνεται. Δύο παρατηρήσεις. Μία είναι ότι θα ήθελα να δω κάποιον Έλληνα πολιτικό να μιλάει με τον ίδιο τρόπο που μίλησε η κυρία Μέρκελ για τις κτηνοδίες που έχει κάνει, αν θες, η Γερμανία στο παρελθόν, με αυτό το πολύ έτσι απόλυτο και ομό τρόπο που το είπε. Νομίζω ήταν εντυπωσιακό αυτό το κομμάτι και το πόσο πιστεύει στο ευρωπαϊκό μέλλον, στο ευρωπαϊκό project η κυρία Μέρκελ. Το δεύτερο τώρα, επί της ουσίας όμως, είναι ότι εντάξει, αυτή η ιστορία η οποία τρέχει χρόνια έχει μια πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά η ιστορία του κατοχικού δανείου. Αλλά αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι τελικά θα καταλήξει στη δημιουργία ενός ταμείου. Είναι κάτι το οποίο συζητεί εδώ και πολύ καιρό μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, όχι αυτής της κυβέρνησης και της προηγούμενης κυβέρνησης. Το οποίο θα έχει. Οι Γερμανοί θα μπορούν να πούνε ότι εμείς δεν μπλέκουμε σε μια νομική διαδικασία. Απλώς κάνουμε μια κίνηση καλής θέλησης και βάζουμε 200, 300, 400 εκατομμύρια τα οποία θα πηγαίνουν σε υποτροφίες ή σε κάτι άλλο. Αυτό νομίζω θα είναι η τελική έκβαση της ιστορίας. Πέρα από τη σκόνη η οποία έχει σηκωθεί. Αλέξη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνάντηση Τσίπρα-Μέρκελ, κυρίες και κύριοι, Financial Times αποκάλυπταν την επιστολή του Έλληνα Πρωθυπουργού προς τη Γερμανίδα Καγκελάριο, στην οποία τόνιζε ότι η κυβέρνησή του θα αναγκαστεί να επιλέξει στο τέλος ανάμεσα στις υποχρεώσεις της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή την καταβολή συντάξεων και μισθών. Με αφορμή την επιστολή που εστάλει 4 μέρες πριν από την επταμερή συνάντηση κορυφής στις Βρυξέλλες και 2 μέρες πριν οριστεί το ραντεβού στο Βερολίνο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή την παραδοχή της οριακής κατάστασης της ελληνικής οικονομίας.
Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα βραχυχρόνιας ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Παρασκευή 20 Μαρτίου. Ο Αλέξης Τσίπρας, αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής, διαβεβαιώνει ότι η ελληνική οικονομία δεν έχει πρόβλημα ρευστότητας. Το δημοσίευμα όμως των Financial Times και η αποκάλυψη της επιστολής που έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός προς τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ φανερώνει ότι πίσω από τις κάμερες η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Στις 15 Μαρτίου έφτασε στη Γερμανική καγκελαρία η πεντασέλιδη δραματική επιστολή του Αλέξη Τσίπρα, στην οποία επισημαίνει το πρόβλημα ρευστότητας ελληνικής οικονομίας. Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόσβαση στις αγορές χρήματος και επίσης εν όψει των αυξημένων υποχρεώσεων για την αποπληρωμή χρέους την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2015, κυρίως προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πρέπει να γίνει ξεκάθαρο πως οι ειδικοί περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις της εκταμιεύσης, θα καθιστούσαν αδύνατο για οποιαδήποτε κυβέρνηση να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της για το χρέος. Ο κ. Τσίπρας απευθύνει έκκληση προς την κυρία Μέρκελ να ενισχυθεί η ρευστότητα της χώρας και ταυτόχρονα επισημαίνει ότι μεταξύ αποπληρωμής των δόσεων προς τους πιστωτές και υποχρεώσεις για μισθούς και συντάξεις, προφανώς επιλέγει το δεύτερο. Η εξυπηρέτηση αυτών των υποχρεώσεων μόνο μέσω εσωτερικών πηγών θα οδηγούσε σε μια μεγάλη επιδείνωση στη χτυπημένη από την ύφεση ελληνική οικονομία. Ένα ενδεχόμενο που δεν θα το επιτρέψω. Με την επιστολή αυτή σας απευθύνω έκκληση να μην επιτρέψετε ένα μικρό πρόβλημα ρευστότητας και σε ορισμένες θεσμικές αδράνειες να μετατραπούν σε ένα μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η περηφάνεια όμως είναι να βγάζεις τη χώρα από την κρίση, να μην έχεις ανάγκη από άλλα δανεικά και να μην κλαίγεσαι στους ξένους ηγέτες. Ελπίζω και προτρέπω τον κύριο Τσίπρα πρακτικά, ρεαλιστικά να αντιμετωπίσει τη σημερινή συνάντησή του με την καγκελάριο και να έχει κριτήριο τις ανάγκες της χώρας και της οικονομίας και όχι τα γνωστά λόγια για εσωτερική κατανάλωση. Ο κύριος Σαμαράς είτε δεν αντιλαμβάνεται τι διαβάζει, είτε συνηθισμένος στο ρόλο του ηκέτη, κρίνει εξιδίων τα αλότρια. Η ελληνική κυβέρνηση πήρε πρωτοβουλίες σε κορυφαίο επίπεδο για να διασφαλίσει όχι μόνο τη ρευστότητα, αλλά να δώσει ανάσα στην οικονομία και την κοινωνία. Και τα κατάφερε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ας κρίνουν οι πολίτες αν ο Αλέξης Τσίπρας κλαίγεται στους Ευρωπαίους ηγέτες με βάση την επιστολή. Και ας κρίνουν οι πολίτες τι έπρατε ο κύριος Σαμαράς σε αντίστοιχες περιστάσεις. Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον Πρωθυπουργό και την επιστολή στην κυρία Μέρκελ εμφανίζεται ο αρθρογράφος του BBC Ρόμπερτ Πέστον. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα πρέπει να ήταν προσωπικά ταπεινωτικό να στείλει αυτή την «παρακαλώ στείλτε χρήματα σύντομα» επιστολή του προς τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Ο κύριος Τσίπρας στην επιστολή του ασκεί έντονη κριτική προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την πολιτική που ασκεί προς την Ελλάδα. Ο Μάριο Ντράγκη έδωσε τη δική του απάντηση κατά την ακρόασή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιρρύπτοντας την ευθύνη για το πρόβλημα ρευστότητας στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. The communication by the government through its... Η επικοινωνία από την κυβέρνηση μέσω των πιο επιφανών υπουργών ήταν επικοινωνία που βασίζονταν σε δύο λέξεις, χρεοκοπία και πτώχευση. Ήταν επικοινωνία που αποδυνάμωνε αμέσως τις ελληνικές τράπεζες. Η επιστολή που έστειλε ο κύριος Τσίπρας στην κυρία Μέρκελ και αποκαλύπτουν σήμερα οι Financial Times, δυστυχώς επιβεβαιώνουν τους φόβους μας. Ο Πρωθυπουργός αποκαλύπτει στην καγκελάριο της Γερμανίας αυτό που αρνείται να ομολογήσει στον ελληνικό λαό. Τα ταμεία είναι άδεια και ο κίνδυνος τάσης πληρωμών μεγάλος. Έπρεπε να έρθει η δημοσίευση της επιστολής αυτής για να δούμε πως διαπραγματεύεται δήθεν σκληρά ο κύριος Τσίπρας. Ομολογεί ο κύριος Τσίπρας σε αυτόν με τον οποίο διαπραγματεύεται υποτίθεται σκληρά ότι αυτό που πρωτίστως τον ενδιαφέρει είναι να πάει σε ένα νέο μνημόνιο, αρκεί αυτό να έχει διαφορετικό όνομα και να λέγεται σύμφωνο για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της Ελλάδας. Πάμε τώρα στον Νίκο Φιλιππίδη. Ενώ η κατάσταση στα κρατικά ταμεία είναι οριακή, το ελληνικό δημόσιο ανακάλυψε ξαφνικά ότι επέστρεψε κατά λάθος ή όχι επιπλέον 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διάσωσης από τα χρήματα των τραπεζών. Τι έχει γίνει εδώ, Νίκο? Θα λέγαμε ότι εκ των υστέρων σκέφτηκαν στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο ότι μπορούν να χτίσουν μια επιχειρηματολογία για να αντλήσουν χρήματα από εκεί που ρεαλιστικά μπορούν. Κατάλαβαν δηλαδή ότι δεν μπορούν να πάρουν τις τακτικές δόσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρώπης, γιατί η αξιολόγηση είναι πάρα πολύ σκληρή και ο κανονισμός του Ταμείου πολύ αυστηρός, και προσπαθούν να χτίσουν μια επιχειρηματολογία αρχικώς για τα 1,9 δις των κερδών από το ευρωσύστημα και αφετέρου αυτό στο οποίο αναφέρθηκες. Τα 1,2 δις από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τα οποία επεστράφησαν μαζί με άλλα 9,7 δις που είναι σε ομόλογα στο EFSF στις 20 Φεβρουαρίου. Ενώ δεν έπρεπε να επιστραφούν.
Λέει τώρα η ελληνική πλευρά ότι αυτά τα 1,2 δις, επειδή χρησιμοποιήθηκαν για τις τράπεζες, δεν θα έπρεπε να επιστραφούν, γιατί βρίσκονται διαθέσιμα ακόμα και έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, άλλο αν επέστρεψαν στο ταμείο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αντίθετα, τα υπόλοιπα 9,7 δεν χρησιμοποιήθηκαν και ως εκ τούτου θα μπορούσαν αυτά να είναι η κάβα για τις τράπεζες. Ό,τι και από τα δύο συμβαίνει, ό,τι δηλαδή και να έχει συμβεί, η Ελλάδα τις επόμενες ημέρες θα το θέσει ευθέως και στο Eurogroup όπου θα συζητηθεί η αξιολόγηση των ελληνικών προτάσεων. Εκεί θα ζητηθεί και η καταβολή της συγκεκριμένης δόσης μαζί με τα 1,9 δις του ευρωσυστήματος. Τώρα Νίκο, στο πλαίσιο αναζήτησης ρευστού αρχίζουν σιγά σιγά και διαρρέουν και πληροφορίες για το περιεχόμενο αυτής της περίφημης λίστας, της λίστας των μεταρρυθμίσεων, δηλαδή που περιμένουμε να υποβληθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Μέσα σε αυτά τα μέτρα υπάρχουν και μέτρα άμεσης απόδοσης και έχουμε πληροφορίες γι' αυτά. Μέσα της εβδομάδας θα κατατεθεί η λίστα. Η βάση είναι πάντα το πακέτο Βαρουφάκη της 23ης Φεβρουαρίου. Απλώς κάθε φορά εμπλουτίζεται. Για παράδειγμα, έχουμε το στοιχείο το επιπλέον εξειδίκευση του υπαριθμού 1 θέματος που περιλαμβάνεται στο email Βαρουφάκη, που είναι ο ΦΠΑ. Εδώ πάμε για έναν ενιαίο συντελεστή. Θα πάμε απευθείας σε ένα flat tax. Θα πάμε σε δύο φάσεις. Το σενάριο μάλλον το δεύτερο. Δηλαδή, πρώτα ένας ενιαίος συντελεστής για όλα και ένας πολύ χαμηλότερος για τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Εδώ συζητείται από την ελληνική πλευρά και το θέμα των καταστημάτων, του ανοίγματος των καταστημάτων, τις Κυριακές, αλλά με προϋποθέσεις ώστε να το κρίνουν αυτό οι περιφέρειες και οι τοπικοί σύλλογοι. Για τις ιδιωτικοποιήσεις φαίνεται ότι προχωρούν εκτός από τα λιμάνια τα περιφερειακά αεροδρόμια αλλά και τουριστικά ακίνητα σε συνεργασία με δήμους και βέβαια στο άνοιγμα των αγορών, εδώ ενδεχομένως να βρεθούμε ενώπιον λύσεων από το παρελθόν, από την παλιά εργαλειοθήκη την οποία έχει αποτάξει η ελληνική πλευρά και μιλάμε για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Ενδεχομένως ένα από τα ζητήματα τα οποία να περιλαμβάνουν στο πακέτο. Σε ευχαριστούμε πολύ Νίκο. Κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε η κυβέρνηση έχει αποδειθεί τώρα σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου, ώστε πολύ σύντομα να είναι έτοιμος και λεπτομερός επεξηγηματικός όλος αυτός ο κατάλογος των ελληνικών προτάσεων που θα ξεκλειδώσει και χρήματα για τη χώρα μας. Στην τήρηση των δεσμεύσεων της Ελλάδας παρέμβεψε νωρίτερα και ο Μάριο Ντράγκη, ώστε να επαναφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την κατεξαίρεση αποδοχή ελληνικών ομολόγων ως εγγύηση για την παροχή ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός έφτανε στο Βερολίνο για να εγκαινιάσει τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές, παρουσιάζοντας ένα πρώτο κατάλογο μεταρρυθμίσεων, ο Μάριο Ντράγκη έστελνε αυστηρό μήνυμα προς την Αθήνα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, υπενθυμίζοντας ότι οποιασδήποτε αλλαγές στο ελληνικό πρόγραμμα βασίζονται στην αρχή των ισοδυνάμων. Η κυβέρνηση της Ελλάδας πρέπει να δεσμευθεί ότι θα τιμήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της ως προς το χρέος στους δανειστές της και θα βασίσει όλες τις μελλοντικές πολιτικές της σε αυτή τη δέσμευση. Για τα μέτρα που υπάρχει συμφωνία, πρέπει να υπάρξει και εξειδίκευση. Για τα μέτρα που υπάρχει διαφωνία, πρέπει να συμφωνηθεί το πώς θα αντικατασταθούν. Ευσεβής πόθος του Μαξίμου είναι ότι η τελική λίστα που θα παρουσιαστεί στους εταίρους μέσα στην εβδομάδα θα οδηγήσει σε Eurogroup την Παρασκευή ή το αργότερο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας με τελικό στόχο την εκταμείευση κάποιου ποσού. Το μήνυμα όμως που ήλθε από τις Βρυξέλλες συνδέει άμεσα την οποιαδήποτε εκταμείευση χρημάτων με την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Strong political will in itself does not suffice. Σε αυτό το στάδιο η ισχυρή πολιτική από μόνη της δεν αρκεί. Πρέπει να μεταφραστεί σε πράξεις και πρόοδο. Teams in Athens and έχουμε ομάδες συλλογής στοιχείων στην Αθήνα και ενδεχομένως να υπάρχουν συζητήσεις στις Βρυξέλλες για να διευκολύνουμε την πρόοδο. Θεωρώ ότι η ώρα για τα λόγια και τις διακηρύξεις έχει περάσει. Τώρα είναι ώρα για δουλειά. Η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει στους δανειστές μεταρρυθμίσεις στους τομείς της φορολογίας, της δημόσιας διοίκησης, των τραπεζών, της δικαιοσύνης, του ασφαλιστικού, των εργασιακών και των αποκρατικοποιήσεων. Και εφόσον υπάρχει διαφωνία ανάμεσά μας, τότε ζητάω ένα χρόνο μορατόριο. Ένα χρόνο αγόρουνε τα πάντα, δεν έχουμε ανάγκη, λέμε εμείς, από τα χρήματά σας, θα τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Έχω γράψει ειδικό βιβλίο, η έξοδος, που λέω πώς θα τα βγάλουμε πέρα και ύστερα από ένα χρόνο ελάτε να συζητήσουμε πάλι. Για κάθε ενδεχόμενο παραδέχτηκε εμέσως ο Μάριο Ντράγκη ότι προετοιμάζεται και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Σε μια συνέντευξη του επικεφαλής αναλυτή σας σε γερμανικό περιοδικό, αναφέρεται ότι εργάζεται επί τριών σεναρίων για το Brexit. Και η ερώτησή μου δεν είναι αν μπορούμε να λέμε τη λέξη Brexit ή όχι, αλλά αν είναι σωστό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εργάζεται επί τέτοιων σεναρίων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσλαμβάνει αναλυτές κινδύνων για να αναλύσουν τους κινδύνους. Άρα συνεχώς αναλύουν μια βεντάλια σεναρίων. Είναι μια συνήθις πρακτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και δεν θα αναφερθώ σε νούμερα που δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά πρόσφατα. Την ίδια στιγμή η κατάσταση στα δημόσια ταμεία γίνεται όλο και πιο ασφικτική. Το ελληνικό δημόσιο αποπλήρωσε ασθμένοντας τις υποχρεώσεις του Μαρτίου προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στο Υπουργείο Οικονομικών διαβεβαιώνουν ότι θα καταβληθούν κανονικά τα 1,55 δισεκατομμύρια ευρώ μισθών και συντάξεων. Δεν θα συμβεί όμως το ίδιο και για τις υποχρεώσεις του Απριλίου, δηλώνουν, αν δεν υπάρξει συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση συνολικά να εκφράζει την απογοήτευσή της για τη στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μετά από τις 20 Φλεβάρι, εμείς νομίζαμε ότι είχαμε την κατανόηση ότι αυτό θα αρχίσει μια αντίστροφη πορεία από την Κουτού. Mm-hmm. Όχι μόνο δεν έκανε αυτό που εμείς περιμέναμε, αλλά ίσα ίσα με σταδιακά βήματα έχει σκληρύνει τη στάση της. The exposure of the ECB is now, as I said, 104 billion. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Ελλάδα είναι 104 δις ευρώ. Το Δεκέμβριο ήταν 50 δις ευρώ, άρα υπερδιπλασιάστηκε από τότε. Όλο αυτό προφανώς σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν εκβιάζει την Ελλάδα κατά κανένα τρόπο ή οτιδήποτε τέτοιο. Στις 9 Απριλίου πρέπει να πληρωθούν 465 εκατομμύρια ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η τόκη είναι 400 εκατομμύρια ευρώ για τον μήνα Απρίλιο και οι μισθοί και οι συντάξεις 1,56 δισεκατομμύρια, σύνολο 2,425 δισεκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα πρέπει να ανανεωθούν δύο εκδόσεις εντόκων γραμματείων συνολικού ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και οι ελληνικές τράπεζες που θα κληθούν να βγάλουν το φίδι από την τρύπα συντηρούνται μέσω διαδοχικών αυξήσεων με το σταγονόμετρο του ELA. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 18 Μαρτίου το περιθώριο αξιοποίησης του μηχανισμού ήταν στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, μέσα όμως σε 5 ημέρες έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό. Την Παρασκευή 20 Μαρτίου οι ακροές καταθέσεων ήταν περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ και αυτό θα πρέπει να προσθεθεί στα 1,1 δις ευρώ που είχαν φύγει το προηγούμενο τριήμερο σύμφωνα με τις πηγές μας. Καλησπέριζω τώρα τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μπάμπη, γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση. Δεν έχει μεταβληθεί στα κρατικά ταμεία. Όπως επίσης παρακολουθούμε και σήμερα τη σταθερή θέση όλων των παικτών και του κυρίου Ντράγκη και της κυρία Μέρκελ. Πρώτα ικανοποιείται τις δεσμεύσεις, στη συνέχεια έρχονται χρήματα και τα λοιπά, τα γνωστά. Τώρα, και με αφορμή αυτή την επιστολή που είδε το φως της δημοσιότητας, αλλά και με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός μετά την πολύ κρίσιμη αυτή συνάντηση με την κυρία Μέρκελ. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Τσίπρας το παίρνει πάνω του. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Συμφωνώ απολύτως και νομίζω ότι ήταν καιρός να το πάρει πάνω του. Παρόλο ότι καταρχήν, όταν θα τελειώσει αυτή η επίσκεψη και θα γυρνάει πίσω, θα μας θυμίσει λίγο εκείνον τον πολύ όμορφο στίχο του εθνικού μας ποιητή, που αναφέρεται στο πώς μοναχή τον δρόμο πήρες, εξανάρθες μοναχή, διότι δεν είναι εύκολες οι θύρες, εάν η χρήα της κουρταλεί. Λεφτά δεν πήραμε και λεφτά χρειαζόμαστε και πρέπει να υπάρξει ένα κλίμα στο οποίο μέσα θα είναι πιο ευνοϊκά τα πράγματα για να φτάσουμε και σε αυτό το ζήτημα να διευκολυνθούν τα χρήματα. Και η αλήθεια είναι από την άλλη μεριά ότι δεν πρέπει όμως να μένουμε σε αυτό και μόνο. Δηλαδή η πρωθυπουργική πρωτοβουλία είναι κάτι το απαραίτητο, ελήφθη, όχι τώρα μόνον, και το βράδυ με τη συζήτηση που έγινε στις Βρυξέλλες, άρα νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σωστό. Η επιστολή έχει ένα βαθμό αγένειας βεβαίως και φαίνεται ότι ακόμη η κυβέρνηση δεν μπορεί να συντονίσει τα χέρια της και τα πόδια της. Και μερικές φορές και τους λόγους της. Γι' αυτό και ήταν εξαιρετικά, νομίζω, σημαντικό, ήταν μια ισχυρή στιγμή σήμερα το βράδυ, όταν ο κύριος Τσίπρας είπε ότι, ακούστε να δείτε, και προφανώς μιλάγε εδώ σε εμάς στην Ελλάδα, ότι φταίμε κι εμείς λιγουλάκι, δεν φταίνε μόνο οι ξένοι, δεν φταίνε μόνο οι Γερμανοί. Το άλλο βασικό συμπέρασμα που βγήκε είναι ο σεβασμός στις διαδικασίες. Αυτό θα το πρόσεξε, φαντάζομαι, και εσύ και όλοι όσοι παρακολούθησαν είχαν τον χρόνο να το κάνουν, ότι η κυρία Μέρκελ ήταν παγερή πάνω σε αυτό το ζήτημα. Έβγαλε ό,τι έχει μάθει στην πρώην κομμουνιστοκρατούμενη Γερμανία, ότι πρώτα οι διαδικασίες, μετά όλα τα άλλα. Ναι, βέβαια και ο κύριος Τσίπρας ήταν πολύ σαφής όταν μιλούσε για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Δεν φάνηκε δηλαδή επ' αυτού να υπάρχει καμία διαφωνία μεταξύ τους. Όχι. Στο μεταξύ όμως είχε προλάβει να πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, 5 χρόνια τώρα εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα, στο οποίο εσείς είχατε δώσει όλες σας
όλη τη συμφωνία σας και τα πάντα. Και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα γνωστά σε όλους, δυστυχώς. Άρα... Εδώ απλώς να σημειώσω ότι επέριψε ευθύνες στους προηγούμενους για τη μη τήρηση των συμφωνιών, που Μπράβο. Είχαν ως αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημείο που έχουμε φτάσει και η χώρα να μην έχει χρήματα. Νομίζω ότι εδώ τώρα έχουμε μια συμφωνία που, αν μπορέσει ο κύριος Τσίπρας να την κάνει κάτι πιο πρακτικό, να δουλέψει με τους συνεργάτες του και τους επιτελείς του, τότε θα πάμε πολύ καλά. Δόθηκε μια προτεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις. Θα θυμάσαι βεβαίως, όλοι το θυμόμαστε, ότι η λέξη και μόνο μεταρρύθμιση ακουγόταν ότι είναι κάτι το κακό. Τώρα την παίρνει πάνω του ο κύριος Τσίπρας και νομίζω ότι το βάζει σωστά. Το λέγαμε το Φεβρουάριο. Δώστε τους, ρε παιδιά, αυτά που τους αρέσουν. Δώστε τους επιτέλους το κυνήγι της φοροδιαφυγής, μια τάξη στη δικαιοσύνη, να προχωράνε υποθέσεις και διάφορα τέτοια πράγματα. Πράγματα που πρωτίστως αρέσουν στους Έλληνες, Μπάμπη. Θέλω να πω, τουλάχιστον στον ελληνικό λαό, είναι βασική απαίτηση, νομίζω, ακριβώς, μετά από όλα αυτά που έχει περάσει, να μπαίνει μια τάξη σε αυτά τα καυτά θέματα. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Οι μεταρρυθμίσεις είναι αυτό που θέλουν να ακούσουν οι μεγάλες πρωτεύουσες, είναι αυτό που θέλουν να ακούσουν οι θεσμοί. Άρα νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο. Περισσότερη δουλειά, λιγότερα λόγια. Το είχε πει ο κύριος Τσίπρας, δεν μπόρεσε να το περάσει αρχικώς στον κόσμο που τον ακολουθεί και κυρίως στους υπουργούς του. Εδώ τώρα θέλει καλές ισορροπίες. Νομίζω ότι η σχέση του με την κυρία Μέρκελ είναι ωφέλιμη σε αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι ήταν θετικό. Δεν μπορώ να το δω διαφορετικά, διότι βάζουμε επιτέλους μπροστά τη δουλειά. Το ελπίζω δηλαδή. Εσύ? Πάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι το ελπίζουμε να πάρει μπροστά η χώρα πρωτίστως. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Γιώργο Φελίδη, κυρίες και κύριοι, στην αίθουσα ειδήσεων. Είναι τεράστιο το ενδιαφέρον των διεθνών μίντια για αυτή την συνάντηση. Να δούμε πρώτα απ' όλα πώς υποδέχθηκε κυρίως ο γερμανικός τύπος την επίσκεψη Τσίπρα στο Βερολίνο. Πήραν φωτιά τα πληκτρολόγια, ιδίως μετά τη συνάντηση και τις δηλώσεις των δύο ηγετών μετά την πρώτη κατηδίαν τους συνομιλία. Αρχίζουμε από την εφημερίδα Die Zeit και ο τίτλος εκεί είναι «Μέρκελ, θέλουμε μια ισχυρή Ελλάδα». Η Γερμανία είναι υπέρ μιας ταχείας ανάκαμψης της Ελλάδας, σύμφωνα με τα λόγια της Καγκελαρίου. «Θέλουμε η Ελλάδα να είναι οικονομικά ισχυρή και να έχει ανάπτυξη», είπε η κυρία Μέρκελ μετά τη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα στο Βερολίνο. «Είναι σημαντικό η χώρα να βγει από την ευρωκρίση και από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων. Και οι δύο πλευρές πρέπει να εργάζονται μαζί σε μια σχέση εμπιστοσύνης», τόνισε η κυρία Μέρκελ. Αλλά σημείο επαφής και συνομιλητής για την Αθήνα παραμένουν τα θεσμικά όργανα της πρώην Τρόικας και η Ευρωομάδα», συμπλήρωσε. Τώρα, το πρακτορείο Reuters διαπιστώνει ότι η Γερμανία θέλει η Ελλάδα να αναπτυχθεί και να μειώσει την ανεργία της. Και αναφέρει πως η κυρία Μέρκελ είπε ότι οι συνομιλίες δείχνουν όρεξη για συνεργασία, αν και οι διαφορές παρέμειναν. Πρόσθεσε η Γερμανίδα Καγκελάριος ότι οι νέες μεταρρυθμιστικές προτάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού θα αξιολογηθούν από τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, παρά από μόνο του το Βερολίνο. Δεν λείπουν σία και τα ρεπορτάζ έξω από το κτίριο της Καγκελαρίας, με χαρακτηριστικότερο αυτό του πρακτορείου Bloomberg, που βρήκε ζευγάρια να φιλιούνται, προτρέποντας να τερματιστεί ο πόλεμος των λέξεων μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Αναφέρει ότι ο Έλληνας, ο Άστρος Χατζιάστρος, που έβαψε το πρόσωπό του με την ελληνική και γερμανική σημαία, φίλησε με πάθος τη σύζυγό του Κάρμεν, γερμανικής καταγωγής, θέλοντας να γίνει αντιληπτός. Το ζεύγος ήταν ανάμεσα στους 250 διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από την Καγκελαρία με πλακάτ που έγραφαν «Η Γερμανία αγαπάει την Ελλάδα». Οι δύο χώρες έχουν συμπληρώνει το δημοσίευμα πολλά ακόμα που τις συνδέουν. Πάνω από 329.000 Έλληνες διαμένουν στη Γερμανία, ενώ το 2014 μετανάστευσαν στη Γερμανία πάνω από 21.500 Έλληνες, πενταπλάσιοι σε σύγκριση με τους 3.937 το 2007. Και είχαμε αντίδραση από το Λευκό Οίκο, με πληροφορούν τώρα, Γιώργο. Ακριβώς. Είχαμε αντίδραση από το Λευκό Οίκο, είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει η ανακοίνωση, και της οικονομίας της Αμερικανικής, αυτές οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Ελλάδας και Ευρωζώνης να επιληθούν. Όπως είπε ο Τζος Έρνες, το εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, τα καλά νέα είναι ότι το καθένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει και έχει το δικό του ενδιαφέρον στην προσπάθεια να επιληθεί αυτή η κατάσταση, επισημένοντας ότι το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσε πιθανώς να
παρέχει κάποια περισσότερη ενημέρωση για τις συνομιλίες που είχαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ με ομολόγους τους από την Ευρώπη για αυτό το θέμα. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Φελίδη. Κυρίες και κύριοι, στους ρυθμούς της συνάντησης Μέρκελ-Τσίπρα κινούνται από το πρωί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Δίνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το τέτα-τέ του Έλληνα Πρωθυπουργού με τη Γερμανίδα Καγκελάριο. Δημοσιεύματα ακόμη και στα ελληνικά, όπως θα δούμε αμέσως στο ρεπορτάζ. Οι ηγέτες Γερμανίας και Ελλάδας είναι δίπλα-δίπλα στο επιχειρηματικό δελτίο του BBC, που μεταδίδει ότι καθώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός προετοιμαζόταν για τη συνάντηση κλειδί, η κυβέρνησή του παραδεχόταν ότι μπορεί να ξεμείνει σύντομα από χρήματα. Η Βρετανική τηλεόραση παρακολουθεί τη μεικτή ελληνογερμανική χοροδία του Βερολίνου, τα μέλη της οποίας επί χρόνια συνάδουν σε πλήρη αρμονία. Λυπάμαι πολύ για την κατάσταση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα ήταν το πρώτο μου σπίτι, η Γερμανία το δεύτερο. Και οι δύο ανήκουν στο κοινό ευρωπαϊκό σπίτι. Είμαι εξαιρετικά λυπημένος, καθώς δεν υπάρχει λόγος για να είμαστε στην κατάσταση αυτή. Η καγκελάριος Μέρκελ φαίνεται να συμφωνεί. Προειδοποίησε δια του εκπροσώπου της στην Ευρώπη ότι δεν πρέπει να περιμένει πολλά από την απόψινή συνάντηση εδώ στο Βερολίνο, αλλά είναι πρόθυμη να κινηθεί σε πνεύμα συμφιλίωσης μετά από εβδομάδες οξείας αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών. Στο πνεύμα αυτό, ασυνήθιστη επίθεση φιλίας πραγματοποιεί η εφημερίδα Bild, που αλλάζει ακόμα και τον τίτλο της σε Bild με τίτλο «Καλώς ήρθατε στη Γερμανία, κύριε Τσίπρα». Και χτύπημα στην πρώτη σελίδα, ακριβή μου Ελλάδα, 50 λόγοι για τους οποίους μας είναι αγαπητοί οι Έλληνες. Στο CNN, οι ηγέτες Ελλάδας και Γερμανίας κάθονται να συζητήσουν καθώς υπάρχει αυξανόμενη ένταση εξαιτίας του χρέους της Ελλάδας. Ενώ το δίκτυο Euronews αναφέρει ότι οι υποστηρικτές της καγκελαρίου αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τη νέα ελληνική κυβέρνηση. Ορισμένοι θεωρούν ότι η Αθήνα δεν αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα πακέτα διάσωσης που έχει λάβει. Η γερμανική εφημερίδα Die Welt εξηγεί γιατί αρχίζει τώρα το τελευταίο παιχνίδι για την Ελλάδα. Έπειτα από εβδομάδες αντιπαράθεσης πρέπει να επιτευχθεί μια βάση για λύση. Η αρχή πρέπει να ευοδοθεί, επειδή υπάρχει λιγοστός χρόνος. Και ενώ η Ισπανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει ότι παρά το γεγονός πως συναντήθηκαν προ 4 ημερών στις Βρυξέλλες, Μέρκελ και Τσίπρας έχουν πολλά πράγματα να διευθετήσουν σε τέτα-τέτ ραντεβού, το περιοδικό Der Spiegel έχει τίτλο «Μέρκελ και Τσίπρας. Η ψύχρεμη συναντάει τον άνετο». Αυτή είναι η ισχυρότερη γυναίκα της Ευρώπης. Αυτός είναι ο αριστερός επαναστάτης του Νότου. Η Άγγελα Μέρκελ υποδέχεται τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο Βερολίνο. Πού διαφέρουν οι δυο τους, ποιες είναι οι ομοιότητές τους? Και ενώ από τη Μόσχα το αγγλόφωνο καλάντι Russia Today παρουσιάζει τη συνάντηση των δύο ηγετών σαν πυγμαχικό αγώνα, η θέση της Άγγελα Μέρκελ ως ηγέτιδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της δίνει πλεονέκτημα εμπειρίας. Από την άλλη πλευρά, ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται αποφασισμένος να ανατρέψει τα προγνωστικά. Στο Παρίσι, η εφημερίδα Liberation τιτλοφορείται «Αλέξης Τσίπρας, Άγγελα Μέρκελ, η συνάντηση των πεισματάριδων». Ο πρωθυπουργός επισκέπτεται το Βερολίνο τη Δευτέρα για να ευαισθητοποιήσει την καγκελάριο σχετικά με τη φτωχοποίηση των Ελλήνων, οι οποίοι όλο ένα και περισσότερο δεν είναι σε θέση να τραφούν και να διαβιώσουν σωστά. Πίσω στο Βερολίνο, η οδή προς τη χαρά του Μπετόβεν συμβολίζει την επιθυμία για ειρήνη και ενότητα. Έννοιες που τα μέλη της ελληνογερμανικής χοροδίας ελπίζουν πως θα υπερισχύσουν. Αλλάζουμε θέμα με αγωγές και βαρύτατες εκφράσεις. Απαντά ο αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης στις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις για τη δραστηριότητά του στο πλαίσιο του επαγγέλματος του ως δικηγόρου σε θέματα που αφορούν σε διεκδικήσεις δημοσίων υπαλλήλων, την ώρα που το φως της δημοσιότητας βλέπουν διαρκώς και νέα έγγραφα. Και ενώ το Μέγαρο Μαξίμου καλύπτει τον Γιώργο Κατρούγκαλο και μιλάει για σχέδιο υπονόμευσης της κυβέρνησης, η αντιπολίτευση βάλει κατά ρηπάς και κύκλοι της Προεδρίας της Δημοκρατίας εκφράζουν ανοιχτά τη δυσφορία τους για την επίκληση του παραδείγματος του Κώπη Παυλόπουλου που έκανε ο Υπουργός προκειμένου να επιχειρηματολογήσει πως δεν έκανε κάτι παράνομο. Τη διπλή και για πολλούς ασυμβίβαστη και ανάρμοστη ιδιότητα του Γιώργου Κατρούγκαλου αρκετά χρόνια πριν εκλεγεί ευρωβουλευτής αποκαλύπτει η τηλεόραση του Sky. Τον Ιούλιο του 2011 το Υπουργείο Παιδείας επί Άννας Διαμαντοπούλου σύναψε σύμβαση με την επίμαχη εταιρεία του κυρίου Κατρούγκαλου με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε σχέση με το νομοπαρασκευαστικό έργο. Ο τότε καθηγητής μάλιστα διατηρούσε και γραφείο στο Υπουργείο Παιδείας για να το συμβουλεύει επί του νομοθετικού του έργου. Η σύμβαση διάρκειας περίπου ενός έτους που έβλεπε και την πληρωμή του δικηγορικού γραφείου του κ. Κατρούγκαλου με 18.300 ευρώ συν ΦΠΑ.
Το τραγελαφικό της υπόθεσης δεν είναι πως ο κύριος Κατρούγκαλος συνεργαζόταν και πληρωνόταν από την μνημονιακή κυβέρνηση Παπανδρέου, αλλά ότι το δικηγορικό του γραφείο είχε αναλάβει εκείνη την περίοδο υπόθεση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδας, που στρεφόταν κατά του ελληνικού δημοσίου. Την αίτηση ακύρωσης νόμου της Υπουργού υπογράφει η στενή συνεργάτης του κυρίου Κατρούγκαλου. Η δημόσια διοίκηση. Την ίδια ώρα, τα έγγραφα που φέρουν δημοτικές αρχές να συνεργάζονται με το δικηγορικό γραφείο του Γιώργου Κατρούγκαλου μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου και της υπουργοποίησής του πληθαίνουν. Ο Δήμος Λαβριωτικής εμφανίζεται στις 20 Φεβρουαρίου να συνεργάζεται με δικηγόρο του γραφείου του κυρίου Κατρούγκαλου για χωροθετική υπόθεση δημοτικής επιχείρησης. Το Δημοτικό Συμβούλιο στην Άρτα, μόλις την περασμένη Τετάρτη, αποφάσισε να αλλάξει τον νυν υπουργό ως εκπρόσωπό του σε υπόθεση κατά του ελληνικού δημοσίου, με άλλον συνεργάτη του κυρίου Κατρούγκαλου. Όσο για την επίμαχη απόφαση του Δήμου της Λάρισας, που φέρεται να προσλαμβάνει το Φεβρουάριο το δικηγορικό γραφείο Κατρούγκαλου για να τον εκπροσωπήσει σε υπόθεση διαθεσιμότητας και μη αποστολή στοιχείων που αφορούσαν τις μετατροπές συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, μπορεί ο Υπουργός να υποστήριξε πως αφορά υπόθεση του Νοεμβρίου του 2014. Ο ΣΚΑΙ, ωστόσο, παρουσιάζει νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5 Μαρτίου, που εμφανίζεται να εγκρίνει πληρωμή 500 ευρώ συν ΦΠΑ στην εταιρεία Κατρούγκαλος και συνεργάτες, την προσωπική εταιρεία του Υπουργού δηλαδή, που ο ίδιος έχει υποστηρίξει πως έχει αναστείλει. Η ανάθεση που έγινε το Φεβρουάριο για τη συνέχιση αυτής της υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας ρητά και κατηγορηματικά αφορά κυρία Λαϊνάκη. Αφού έχει διαλυθεί η εταιρεία του κυρίου Κατρούγκαλου, τα 507 ευρώ, πού θα πιστωθούν? Αυτό είναι ένα ζήτημα, δεν ξέρουμε, και πιθανόν και να μην διορθεί. Ο Υπουργός επιμένει πως πρόκειται για σκευωρία και προχωρά σε αγωγή κατά του δημοσιογράφου Βασίλη Χιώτη, της εφημερίδας Βήμα, αλλά και της Bild, που αναπαρήγαγε το δημοσίευμα. Ενώ σε γραπτή ανακοίνωσή του εξηγεί πως δεν δικαιούται από τα επίμαχα ιδιωτικά συμφωνητικά ούτε ένα ευρώ. Δεν έχω δικαίωμα ίσπραξης ούτε ενός ευρώ από εκκρεμείς υποθέσεις απολυμένων ή διαθέσιμων, γιατί ανήκουν στην παλιά μου εταιρεία. Ούτε αυτή βεβαίως θα εισπράξει τίποτε, γιατί τα εργολαβικά ισχύουν μόνο σε περίπτωση δικαστικής νίκης. Δεν έχω δικαίωμα ίσπραξης ούτε ενός ευρώ από εκκρεμείς υποθέσεις της νέας εταιρείας, η οποία έχει ήδη λυθεί, γιατί με το από 28 Ιανουαρίου συμφωνητικό παραιτήθηκα από κάθε σχετική αμοιβή. Εδώ αποδεικνύεται ότι στις 12 Φεβρουαρίου συνέχιζε να λειτουργεί η εταιρεία Κατρούγκαλου και να ψαρεύει πελάτες δεξιά και αριστερά. Όποιος είναι εχθρός στο δημοσίο είναι πελάτης του Κατρούγκαλου. Και η κυβέρνηση από την άλλη δεν μπορεί να στηρίζει SAE έναν πολιτικό ο οποίος λέει «Ναι κύριε, θεωρώ ηθική μου υποχρέωση να στέλνω τη συνεργάτη μου στην πελατεία που έχω κατοχυρώσει τόσα χρόνια, να τακονομάει η συνεργάτης μου και εγώ να θεωρώ ότι δεν έχω πρόβλημα». Για όσους αγωνιούν αν παρέλαβα έγγραφα και νέα στοιχεία, ας μην αγωνιούν άλλο. Τα έλαβα. Δεν πρόκειται όμως. Στη τηλεοπτική του συνέντευξη, μάλιστα, ο αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης υποστήριξε πως δικηγορικό γραφείο, πριν γίνει Υπουργός Εσωτερικών, είχε και ο νυν Πρόεδρος Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Νυν Πρόεδρος Δημοκρατίας ήταν καθηγητής δημοσίου δικαίου, ήταν δικηγόρος με δικηγορική δραστηριότητα και ανέλαβε ακριβώς το δικό μου το Υπουργείο. Σας ρωτώ λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο θέμα με αυτό? Ο κύριος Παυλόπουλος, επειδή καλώς ενθυμούμε, στο μείζον τμήμα της Υπουργικής Θητείας ίσχυε το επαγγελματικό ασυμβίβαστο και βουλευτών και υπουργών με την πολιτική θέση. Ο Προκόπης Παυλόπουλος, ως Υπουργός Εσωτερικών από το 2004 έως το 2009, τελούσε σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού του λειτουργήματος λόγω ασυμβίβαστου μετά την αναθεώρηση του συντάγματος το 2001. Ουδέποτε στο παρελθόν και μάλιστα ως την ανάληψη του καθηκόντων του ως Προέδρου της Δημοκρατίας μετήχε σε οποιαδήποτε δικηγορική εταιρεία. Ατοπήματα καταλόγησε στον Υπουργό ο Αλέξης Μητρόπουλος, χωρίς ωστόσο να εντοπίζει δόλο στους χειρισμούς του Γιώργου Κατρούγκαλου. Είναι ο κορυφαίος των συνταγματολόγων. Θεωρώ ότι εκ μέρους του υπήρξαν ατοπήματα, ατελείς χειρισμοί. Λανθασμένοι χειρισμοί. Ο βουλευτής του Ποταμιού, Παναγιώτης Καρκατσούλης, που έχει βραβευτεί ως ο καλύτερος δημόσιος υπάλληλος του κόσμου, δήλωσε στον Sky πως πρέπει να εξεταστεί άμεσα το θέμα του ασυμβιβάστου. Εδώ ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να μπει στην πολιτική, για παράδειγμα, την προηγουμένη μπορεί να κάνει επάγγελμα απολύτως συναφές με αυτό το οποίο ακολουθεί την πολιτική του σταδιοδρομία, ειδικά αν γίνει υπουργός, και τη μεθεπομένη μπορεί πάλι να ξαναβγεί μια χαρά χαρούλα στο επάγγελμα όπως ήταν πριν μπει. Και είναι όλα με λιγάλα. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Πολιτισμού κάλυψε απόλυτα τον Γιώργο Κατρούγκαλο και απέδωσε το δημοσίευμα σε προσπάθεια να πληγεί η κυβέρνηση λίγες ώρες πριν τη συνάντηση Τσίπρα-Μέρκελ. Σε 12 ώρες από την εμφάνιση
του δημοσιεύματος, η Bild, το Spiegel, όλα τα γερμανικά μέσα λένε ότι οι Έλληνες αριστεροί και δεξί είναι διεφθαρμένοι. Το πρωί, τέσσερις βουλευτές του Πασόκ ζήτησαν από τον Υπουργό Οικονομικών να καταθέσει στη Βουλή όλα τα αντίγραφα των συμφωνητικών που είχε συνάψει ο κ. Κατρούγκαλος είτε με την πρώτη είτε με τη δεύτερη εταιρεία του από το 2012 μέχρι σήμερα. Καλησπέριζω τώρα τον Παύλο Τσίμα, πολύ στόρυβος, μεγάλος άλλος για αυτό το θέμα. Να πούμε το εξής, ότι πρώτα απ' όλα ο κύριος Κατρούγκαλος εδώ εγκαλείται για ηθικούς λόγους. Ναι, έτσι. Ας πούμε, ναι. Μία παρατήρηση από την οποία θα ήθελα να ξεκινήσουμε ωστόσο είναι η εξής, ότι και ο κύριος Κατρούγκαλος, όπως έχουν κάνει και άλλα στελέχη αυτής της κυβέρνησης, υποκύπτει στον πειρασμό να δει, να διαβάσει, να εντοπίσει πίσω από μία δημοσιογραφική αποκάλυψη, πίσω από ένα ρεπορτάζ, δράκους, τέρατα και θεωρίες συνωμοσίας. Ναι, αυτή είναι μια συνήθεια πριν να την κόψουμε. Να πω καταρχήν ότι ευτυχώς το ταξίδι του κυρίου Τσίπρα στο Βερολίνο έγινε και πήγε καλά. Γιατί στην πρώτη αντίδραση ήταν ότι αυτό το δημοσίευμα σκόπευε να υπονομεύσει την επίσκεψη Τσίπρα στο Βερολίνο και τη συνάντησή του με την κυρία Μέρκελ. Ευτυχώς δεν την υπονόμευσε. Το ταξίδι έγινε και πήγε για μια χαρά. Λοιπόν, και ευτυχώς δεν επισκιάστηκε και από μια νέα συνέντευξη τύπου που είχε προγραμματίσει ο κύριος Κατρούγκαλος, την οποία ευτυχώς την πήρε πίσω. Ναι, του είπαν από το Μαξίμου ότι μαζέψου λίγο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να. Επί της ουσίας υπόθεσης είμαι έτοιμος να δώσω ένα δίκιο στον κύριο Κατρούγκαλο ότι ακούστηκαν υπερβολικά και γράφτηκαν υπερβολικά και εξωφρενικά πράγματα γύρω από αυτή την υπόθεση. Ότι, για παράδειγμα, θα εισέπρατε αμοιβή αν ο υπουργός με νόμο φρόντιζε την επαναπρόσληψη στο δημόσιο των πρώην διαθεσίμων δημοσίων υπαλλήλων. Προφανώς δεν θα έπρεπε να αμοιβή γι' αυτό. Δεν κατηγορείται. Νομίζω ότι η υπόθεση είναι πολύ σαφής. Έχουμε έναν ευρωβουλευτή, ο οποίος μετά την εκλογή του ως ευρωβουλευτής εξακολουθεί να λειτουργεί ως δικηγόρος. Είναι κακό, είναι παράνομο. Παράνομο δεν είναι. Είναι σωστό, ο καθένας σας το κρίνει. Ο καθένας κρίνει αν είναι σωστό. Ο οποίος ακόμη και το Δεκέμβρη, τις παραμονές των Χριστουγέννων, έκανε συμβάσεις δικαιολογικές, έκανε συμβόλαια με ανθρώπους οι οποίοι είχαν διαφορές με το ελληνικό δημόσιο για να τους εκπροσωπήσει. Είναι παράνομο, όχι. Είναι σωστό, δεν είναι, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας το κρίνει. Όλο αυτό δημιουργεί δύο κυρίως ερωτήματα. Πρώτον, είναι συμβατό με τη θέση του ως υπουργός όλη αυτή η δικηγορική δραστηριότητα? Δηλαδή, αν ας πούμε μία από αυτές τις υποθέσεις έφτανε στο δικαστήριο, ο κύριος Κατρούγκαλος θα εκπροσωπούσε στο δικαστήριο αυτό το ελληνικό δημόσιο. Εκ της θέσεώς του. Είναι ο υπουργός που θα εκπροσωπούσε στο δικαστήριο το ελληνικό δημόσιο. Θα εκπροσωπούσε ταυτόχρονα και τον αντίδικο του ελληνικού δημοσίου? Γίνονται αυτά τα πράγματα? Υπάρχει ένα θέμα. Δεν είναι σωστό. Τόσο λέω. Δεν είναι σωστό. Από εκεί και πέρα, αυτό που δεν είναι καθόλου σωστό και είναι πολύ επικίνδυνο. Και το λέω καλοπροαίρετα. Δεν το λέω τόσο για τον κύριο Κατρούγκαλο, ο οποίος θύχτηκε. Το λέω για την κυβέρνηση, η οποία και αυτή μπαίνει σε αυτόν τον πειρασμό. Όταν κυβερνάς, ο τύπος σε ελέγχει. Ο τύπος προσπαθεί να σου βρει το παραμικρό και να το φουσκώσει. Σε κριτικάρει. Αυτή είναι η δουλειά του. Μπορεί να κάνει υπερβολικά τη δουλειά του. Μπορεί να την κάνει και κακοπροαίρετα τη δουλειά του. Μπορεί να την κάνει και άδικα τη δουλειά του. Να σε αδικεί. Αλλά εσύ ως πολιτικός, ως κυβέρνηση, είσαι υποχρεωμένος να απαντάς μεν, αλλά να δέχεις αυτή την κριτική. Το να προσπαθείς να ελέγχεις τους ελέγχοντες, να προσπαθείς δηλαδή να τους αποδίδεις σκοτεινές προθέσεις, συνωμοσίες, ξένα κέντρα, διαπλοκή, δεν ξέρω εγώ τι, ότι πίσω από κάθε ρεπορτάζ υπάρχει ένας τεράστιος δράκος συνωμοσίας, αυτό σε ένα πρώτο επίπεδο μπορεί σε κάποιους να φαίνεται απλώς αστείο, σε ένα δεύτερο επίπεδο όμως είναι κακό. Και το λέω γιατί είναι ακόμη καινούργια αυτή η κυβέρνηση. Έχει πολύ δρόμο μπροστά της, κατά τη γνώμη μου. Έχει πολλά χρόνια μπροστά της να κάνει δουλειά. Και πολύ κριτική ακόμη. Και μπροστά της, όπως όλες οι κυβερνήσεις. Πρέπει να μάθει να ζει με αυτή την κριτική. Πρέπει να μάθει να ζει και με την αρνητική δημοσιότητα. Και δεν πρέπει να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο κάθε φορά που ένα ρεπορτάζ την ενοχλεί. Είτε το ρεπορτάζ είναι σωστό, είτε είναι λάθος. Είτε είναι δίκαιο, είτε είναι άδικο. Λερώνει, Παύλο, την εικόνα αυτής της ηθικής ανωτερότητας αυτής της κυβέρνησης που επιδιώκει να περάσει αυτή η υπόθεση? Δεν νομίζω ότι αγγίζει την κυβέρνηση συνολικά ή τον κύριο Τσίπρα προσωπικά αυτή η υπόθεση. Αφορά τον κύριο Κατρούγκαλο. Είναι ένα θέμα. Καλύπτεται ωστόσο από το Μέγαρο Μαξίμου. Περιμένω δεν ξέρω αν θα καλύπτεται μέχρι τέλους. Θα χειριστεί αυτή την υπόθεση. Άκουσα τον κύριο Γλέζο, για παράδειγμα, να λέει ότι ο κύριος Κατρούγκαλος είναι αρκετά έμπειρος και έξυπνος άνθρωπος, ώστε να ξέρει μόνος του τι πρέπει να κάνει. Καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοούσε ο κύριος Γλέζος. Υποθέτω ότι περιμένω να το δω, εν πάση περιπτώσει. Περιμένω να δω πώς θα το χειριστεί. Δεν νομίζω πάντως, θα ήταν υπερβολικό να πει κανείς ότι αυτή η υπόθεση στιγματίζει την κυβέρνηση συνολικά. Είναι μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Μάλιστα. Μπορεί να την πει κανείς επιπόλαιη συμπεριφορά ενός συγκεκριμένου υπουργού, ο οποίος
δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τη συμβατότητα των δύο ρόλων που έχει δώσει τον εαυτό του. Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην οικονομία, καθώς η κατάσταση είναι ασφιχτική και στην πραγματική που λέμε οικονομία, καθώς κάθε μέρα που περνά, εμπορικές, τουριστικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις αδυνατούν να βρουν χρήματα ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Εκείνο το οποίο να αντιμετωπίσει τώρα είναι η ρευστότητα. Δεν έχουν ρευστότητα να πληρώσουν. Τα προβλήματα της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία εντείνονται μέρα με την ημέρα. Έμποροι, βιοτέχνες, εισαγωγικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες βιομηχανίες αντιμετωπίζουν την έλλειψη ρευστότητας και τις επιπτώσεις της στην καθημερινή τους λειτουργία. Η κυβέρνηση θα πρέπει να βρει άμεσα συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί επί 5 μήνες η οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργείται σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Δεν μπορούμε μετά από 6 χρόνια ύφεσης και 230.000 επιχειρήσεις που κλείσανε να οδηγούμαστε σε μια διαρκή κατηφόρα. Δεν υπάρχουν οι αντοχές ούτε στην οικονομία ούτε στη χώρα για περαιτέρω υποβάθμιση της οικονομίας μας. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι τα προβλήματα της ρευστότητας έχουν ενισχυθεί, με τις ακάλυπτες επιταγές να αυξάνονται κατά 78% το Φεβρουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο. Από τους ξένους προμηθευτές ζητείται προκαταβολή για το 100% της παραγγελίας προϊόντων ή πρώτων υλών, ενώ υπάρχει αδυναμία στην κατανάλωση από τους καταναλωτές και πτώσεις στις πωλήσεις. Αυτή την ώρα οι εμπορικοί σύλλογοι από τα νησιά και την Αττική συζητούν το φλέγον θέμα της ρευστότητας. Χωρίς χρήματα η αγορά κυριολεκτικά έχει παγώσει και οι ίδιοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η πιστολιτική μας ικανότητα έχει έρθει σε πολύ δύσκολο σημείο και ο λόγος είναι ότι πολλοί προμηθευτές πια ζητούν τα λεφτά με προπληρωμή. Έτσι, εμείς έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία στο να βρούμε τα κεφάλαια. Τρέχουμε προς τους πελάτες μας όταν κάνουμε χοντρική πώληση και πολλές φορές βλέπουμε πόρτες κλειστές. Παράλληλα, οι τράπεζες έχουν κλείσει οποιαδήποτε βρύση για χρηματοδότηση. Για να μπορούμε να προγραμματίσουμε σαν έμποροι και σαν επιχειρηματίες τις πληρωμές μας προς το δημόσιο, τις πληρωμές προς τα εμπορεύματα, τα οποία όπως είπατε πρέπει να προμεταβάλλονται. Η ανεξέλεγκτη πλέον αύξηση των φαινομένων άρνησης προμηθευτών του εξωτερικού να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις μας στις εισαγωγές, ακόμη και πρώτων υλών, ξεπερνάει τα όρια του προβλήματος έλλειψης ρευστότητας και αγγίζει επικίνδυνα αυτό που η αγορά αποκαλεί ασφυξία. Οι επιπτώσεις όμως θα είναι αλυσιδωτές σε όλη την παραγωγή και εμφανέστατες τελικά στην οικονομία. Σοβαρά προβλήματα και στις εμπορικές τουριστικές επιχειρήσεις, με πολλές από αυτές λόγω αδυναμίας εξεύρεσης πόρων να δηλώνουν ανέτοιμες για την τουριστική σεζόν. Το εμπόρευμα, να υπάρχει εμπόρευμα, να υπάρχει ανανέωση στα καταστήματα, γιατί χρειάζεται η ανανέωση και για την τουριστική περίοδο. Βασικά σταματάει το εμπόριο. Πλέον αυτό που περιμένουν οι επιχειρηματίες είναι πολιτική σταθερότητα και μικροδάνεια που θα ευνοήσουν έστω και ελάχιστα την επιβίωση πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το εμπόριο περνάει δύσκολα, τα Χριστούγεννα και μετά υπάρχει μια κατάσταση έκρηθμη. Ωστόσο το θέμα θέλει προσοχή και η πιο σωστή στάση πιστεύω είναι όλοι μαζί, μαζί με το λαό, ο οποίος έστειλε ηχηρό μήνυμα από τις εκλογές. Τουλάχιστον ας γίνονται οι κουβέντες σε ένα βαθμό τέτοιο που θα μας επιτρέπει κάτι να κάπως να προχωράμε. Ένας άνθρωπος να πάρει μια ανάσταση σημαντικότητα. Το Υπουργείο Οικονομίας πάντως σχεδιάζει, προκειμένου να ενισχύσει την αγορά, τη δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας ή ταμείου που θα παρέχει μικροδάνεια μέχρι 25.000 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά θα δούμε τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών σε Γαλλία και Ανδαλουσία. Εκλογικός πυρετός στην Ευρώπη. Στη Γαλλία η κεντροδεξιά υπό τον τέως πρόεδρο Νικολά Σαρκοζή αναδέχθηκε πρώτη δύναμη στον πρώτο γύρο των περιφερειακών εκλογών, στερώντας την πρωτιά από το ακροδεξιό εθνικό μέτωπο της Μαρί Λεπέν. Στην Ισπανία το Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι ο νικητής των τοπικών εκλογών στην Ανδαλουσία, που θεωρούνται πρόκριμα για τις γενικές εκλογές στα τέλη του έτους. Η κεντροδεξιά αντιπολίτευση του πρώην Προέδρου Νικολά Σαρκοζή κέρδισε τον πρώτο γύρο των περιφερειακών εκλογών στη Γαλλία, κάνοντας την ακροδεξιά να χάσει το στοίχημά της να γίνει η πρώτη δύναμη της χώρας δύο χρόνια πριν από τις προεδρικές εκλογές. Καλώ όλους τους Γάλλους που επιθυμούν την αλλαγή να κινητοποιηθούν και στο δεύτερο γύρο. Μιλώντας αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, ο Νικολά Σαρκοζή ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία συμμαχία με την ακροδεξιά σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Την ικανοποίησή της για το καλύτερο στα εκλογικά χρονικά αποτέλεσμα της ακροδεξιάς εξέφρασε η πρόεδρος του Εθνικού Μετώπου Μαρίν Λεπέν. Το υψηλό ποσοστό που συγκέντρωσε το Εθνικό Μέτωπο δείχνει ότι οι Γάλλοι θέλουν να ξαναβρούν την ελευθερία τους και πως πολλοί συμπατριώτες μας πλέον αντιλαμβάνονται ότι μία άλλη πολιτική είναι εφικτή. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση του Μανουέλ Βάλς, λέγοντας πως με τα ποσοστά που συγκέντρωσε οφείλει να παραιτηθεί, σε υψηλούς τόνους και η δήλωση του Πρωθυπουργού. Οι δημοκρατικοί σχηματισμοί διατήρησαν τη θέση τους. Η άκρα
δεξιά δεν είναι ο πρώτος πολιτικός σχηματισμός της Γαλλίας. Είμαι ικανοποιημένος με αυτό. Τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα στον δεύτερο γύρο των περιφερειακών εκλογών που θα διεξαχθεί στις 29 Μαρτίου. Με πολλούς να εκτιμούν πως θα είναι κυρίως μια μονομαχία ανάμεσα στη δεξιά και την άκρα δεξιά. Σε μια αναμέτρηση που έχει χαρακτηριστεί γενική δοκιμή για τις εθνικές κάλπες στα τέλη του έτους, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας είναι ο νικητής των τοπικών εκλογών στην Ανδαλουσία, συγκεντρώνοντας το 37,6% των ψήφων. Το Κυβερνών Λαϊκό Κόμμα του Μαριάνο Ραχόι ήρθε δεύτερο με ποσοστό 25%, ενώ οι πρωτοεμφανιζόμενοι Ποδέμος εξασφάλισαν την τρίτη θέση με 14,9%. Είμαστε οι πρωταγωνιστές της αλλαγής, οι πρωταγωνιστές της δημιουργίας νέων εναλλακτικών. Ρυθμιστής των εξελίξεων, φιλοδοξεί να γίνει το κεντρό κόμμα Ciudadanos, που στις ανδαλουσιανές κάλπες εξασφάλισε το 8,6% των ψήφων. Καλησπέρα στον Κατερίνα Χριστοφυλλίδου. Καλησπέρα. Από τις 27 Μαρτίου ως τις 11 Απριλίου θα παρουσιαστεί στο Μουσείο της Ακρόπολης η έκθεση «Τοπία Τουρισμού, ανακατασκευάζοντας την Ελλάδα», που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Biennale Αρχιτεκτονική στη Βενετία. Πρόκειται για τη διαδρομή 100 χρόνων της αρχιτεκτονικής στον τουρισμό, που ουσιαστικά αφηγείται και την εξέλιξη του ελληνικού τοπίου μέσω των κατασκευών. Άλλοτε είναι απλές και συνάδουν με το περιβάλλον, άλλοτε υπερβολικές και εξαφανίζουν το φυσικό τοπίο. Η αρχιτεκτονική υπερβολή πάντως μοιάζει στα χρόνια αυτά να υποχωρεί, στα χρόνια μετά την κρίση, κατά την κρίση, με επιστροφή στις λιτές κατασκευές με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στις δεκαετίες του 50 και του 60, χαρισματικοί αρχιτέκτονες συνδύασαν την παράδοση με τον μοντερνισμό και παρέδωσαν κτίρια με σεβασμό στο μέτρο που ανέδειξαν το ελληνικό τοπίο. Στη συνέχεια ήρθε η εποχή της υπερβολής, γεγονός που εκφράστηκε στην τουριστική αρχιτεκτονική, η οποία απέκτησε μεγάλες διαστάσεις με τουριστικά καταλήματα που παραβίαζαν την έννοια του μέτρου και έρχονταν σε ρήξη με το φυσικό περιβάλλον και το τοπίο. Τώρα η αρχιτεκτονική αναζητά και πάλι την ταυτότητά της στη μετά την κρίση εποχή, προσαρμόζοντας τα μεγέθη. Με αυτόν τον προβληματισμό η Ελλάδα έλαβε μέρος στην Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, μία έκθεση που τώρα έρχεται από 27 Μαρτίου ως 11 Απριλίου και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Βγαίνουμε από μια περίοδο υπερβολής, θα λέγαμε, φαντασμαγορίας και περνάμε σε μια εποχή που μπορούμε να ονομάσουμε την εποχή της κρίσης, την εποχή μετά την κρίση. Τη συνειδητοποίηση αρχικά ότι οι πόροι είναι μειωμένοι, τόσο η φυσική όσο και η οικονομική, και την αναζήτηση ενός νέου μειωμένου ελάχιστου αποτυπώματος. Ο σεβασμός στους φυσικούς πόρους που βρίσκονται σε έλλειψη, νερό και ενέργεια, περνά πλέον στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, όχι μόνο στις νέες κατασκευές, αλλά κυρίως στις ανακατασκευές. Θα μπορούσαμε πραγματικά με έξυπνες ανακατασκευές να μην ξαναχτίσουμε τον μένο χώρο, αλλά να αξιοποιήσουμε τον ήδη δομημένο χώρο, να βελτιώσουμε την ποιότητα των κτιρίων που ήδη έχουμε, να τα βελτιώσουμε και αρχιτεκτονικά, ώστε ακριβώς ο τουρίστας που έρχεται να νιώθει την Ελλάδα μέσα του. Στην έκθεση «Τοπία Τουρισμού, ανακατασκευάζοντας την Ελλάδα», παρουσιάζεται μια αναδρομή στα 100 χρόνια τουριστικής αρχιτεκτονικής, αλλά και 15 προτάσεις Ελλήνων και ξένων αρχιτεκτώνων για την αναζήτηση νέων παραδειγμάτων. Στα καλά νέα απόψε θα δούμε ποιο είναι το μικροσκοπικό λουλούδι που φύεται μόνο στον Όλυμπο. Αυτό το όμορφο και μικροσκοπικό μοβ λουλούδι που φύεται στην αγριάδα του Ολύμπου αποτελεί παγκόσμια αποκλειστικότητα της ελληνικής οροσειράς, καθώς δεν συναντάται πουθενά αλλού στον κόσμο. Ονομάζεται Γιάνκια, είναι τοπικό και ενδημικό φυτό του Ολύμπου και σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην προστασία και την χωρίς επεμβάσεις διαχείριση των ενδιαιτημάτων του. Το Γιάνκια αφιέται κυρίως σε βράχια και προτιμά τη σκιά και την υγρασία. Όπως αναλύθηκε διεξοδικά το Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια του τριήμερου Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Ο Όλυμπος, Μνημείο Φύσης και Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς», ο Όλυμπος αποτελεί ένα χλωριδικό παράδεισο με περισσότερα από 1.500 είδη φυτών, γεγονός που κατατάσσει την ελληνική οροσειρά ανάμεσα στις σημαντικότερες από άποψη χλωρίδας παγκοσμίως. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για τον Κυριακάτικο, εκτός έδρας αγώνα με την Ουγγαρία για την προκριματική φάση του Euro 2016, κλήθηκε ο Λουκάς Βίντρα στη θέση του τραυματία Χωσέ Χολέμπας. Στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ο Πλατανιάς με γκολ του Τόρες στο 47 επικράτησε 1-0 της Καλονής στα Χανιά.
Στην Αυστρία βρίσκεται η εθνική ομάδα, όπου θα προετοιμαστεί για τον κυριακάτικο αγώνα με την Ουγγαρία για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Κώστας Μήτροκλου έπαθε θλάση στον τετρακέφαλο στον αγώνα με την Κέρκυρα, αποκλείστηκε από την αποστολή και ο Σέρχιο Μακαριάν κάλεσε στη θέση του τον Απόστολο Γιάννου του Πανιωνίου. Λίγες ώρες αργότερα ήρθε ένα νέο δυσάρεστο νέο, καθώς ο Χολέμπας ένιωσε ενοχλήσεις και ο Ουρουγουανός πήρε στη θέση του τον Λουκά Βίντρα. Ο Πλατανιάς υποδέχτηκε την Καλονή στον αγώνα που έκλεισε την αυλαία της 29ης αγωνιστικής στη Super League. Η πρώτη φάση στον αγώνα ήταν για τους γηπεδούχους. Στο 6ο λεπτό, το σουτ του Κάσιου έφυγε λίγο out. Δύο λεπτά αργότερα η Καλονή πέτυχε γκολ με τον Μανούσο, αλλά κυρώθηκε σωστά καθώς ο σκόρερ χρησιμοποίησε το χέρι. Σημαντική ευκαιρία για την Καλονή στο 27, η κεφαλιά του Πετρόπουλου βρήκε το κάθετο δοκάρι του Ολυμπά. Ο Πλατανιάς πέτυχε τον γκολ που του χάρισε την νίκη στο 47. Μετά από κόρνερ, ο Ιτούα πήρε την πρώτη κεφαλιά, τη δεύτερη ο Τόρες, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έγραψε το τελικό 1-0. Σπουδαίας βαθμολογικής σημασίας νίκη για την ομάδα των Χανίων. Μια ματιά τώρα, κυρίες και κύριοι, στις αγορές. Στην Αθήνα κέρδη 3% κατέγραψε ο γενικός δείκτης, μεικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές. Στη Wall Street επίσης μεικτά πρόσημα με πολύ μικρές μεταβολές. Πάμε τώρα στις ισοτιμίες. Το ευρώ κέρδισε εναντί του δολαρίου και του γιεν. Απόλυες για το αμερικανικό νόμισμα σε σχέση με το γιεν. Στο αργό πετρέλαιο είχαμε κέρδη και κλείνουμε με την τιμή του χρυσού που ενισχύθηκε στη 1186 δολάρια η ουγγιά. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα νέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα νέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ανάδειξη και στήριξη της ακαδημαϊκής και επιστημονικής αριστείας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση προσφέρει σε όλες τις καινοτόμες ιδέες το έργο αριστεία του Ινστιτούτου Διόφαντος. Η εκπρόσωπός του, Μαρία Φουντάνα, αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει στο Φεστιβάλ Επιστήμης που διοργανώθηκε στην Τεχνόπολη της Αθήνας. Καταλήξαμε στο χώρο προβολής του ντοκιμαντέρ του Ινστιτούτου με τις καλύτερες ιδέες των ερευνητικών ομάδων. Θεωρούμε δεδομένο ότι οι επιστήμονες δεν κάνουν έρευνα περσέ, αλλά ότι ενδιαφέρονται να ερευνήσουν, να λύσουν ένα πρόβλημα και ονειρεύονται να δουν την πρακτική τους να επιστρέφει στον κόσμο με κάποιον τρόπο. Νομίζω ότι όλοι μας, σαν κοινωνία, έχουμε αποφασίσει να χρηματοδοτούμε αυτή την έρευνα με διεθνή, ευρωπαϊκά, εθνικά κονδύλια. Άρα έχουμε αποφασίσει ότι επενδύουμε στην έρευνα για να επιστραφεί στον κόσμο. Η ίδια μας απαντά σε ερωτήματα για το πώς μπορεί να κατηγορηθεί μια πρόταση αριστείας και ποια είναι τα ωφέλη. Θεωρούμε δεδομένο ότι ο επιχειρηματικός κόσμος, ο επενδυτικός κόσμος και η αριστεία και η έρευνα πρέπει κάπου να συνδεθούν. Αυτό το αποθετήριο θεωρούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ένας χώρος αναζήτησης πληροφοριών από τυχόν επενδυτές, από τυχόν επιχειρηματίες, αναζήτησης έμπνευσης, γιατί είναι γνωστό ότι οι ερευνητές μόνοι τους δεν μπορούν να πάρουν ένα προϊόν, τη δική τους δουλειά και να τη βγάλουν στην αγορά. Χρειάζεται συνεργασία πολλών φορέων μαζί. Το κατασκεύασαν ελληνικά χέρια και αμέσως το έμαθαν να παίζει ποδόσφαιρο. Στο Εργαστήριο Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Εφιών Υπολογιστικών Συστημάτων της Σχολής Ηλεκτρονικό-Μηχανικό της Κρήτης έχει συσταθεί ερευνητική ομάδα με το όνομα Κουρίτες, η οποία ασχολείται με τη ρομποτική και ειδικότερα με την ανάπτυξη λογισμικού για αυτόνομα ρομποτικά συστήματα. Σε πρώτη φάση έχουμε αριστερά την εικόνα από την κάμερα του ρομπότ, το τι βλέπει αυτή τη στιγμή το ρομπότ, και στη δεύτερη που είναι αυτή τη στιγμή μαύρο, έχουμε την πληροφορία την οποία καταλαβαίνει το ρομπότ. Τώρα σε μια δεύτερη φάση πρέπει να δώσουμε να καταλάβει ότι, ας πούμε, παράδειγμα εδώ πέρα η μπάλα είναι το συγκεκριμένο χρώμα, το πορτοκαλί, ότι αυτό είναι το πράσινο κτλ. Οπότε πάλι χειροκίνητα επιλέγουμε το συγκεκριμένο σημείο να το καταλάβει σαν πράσινο και θα δούμε ότι αλλάζει η πληροφορία. Μία από τις δραστηριότητες της ομάδας είναι η συμμετοχή στην έρευνα και πώς μπορούν να λυθούν προβλήματα του ρομποτικού ποδοσφαίρου. Soccer Standard Platform League Two-Deck Robot Championship. The third place, Courageous from Greece. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις σε διαγωνισμούς ρομποτικού ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο. Επίσης, θα θέλαμε να ανοιχτούμε και σε άλλα πεδία εφαρμογής της ρομποτικής και όχι μόνο στο ρομποτικό ποδόσφαιρο, διότι αργά ή γρήγορα πιστεύω ότι τα ρομπότ θα μπουν στην καθημερινή μας ζωή. Μπορεί να μπουν με έναν πιο απλό τρόπο, δηλαδή ίσως αύριο μεθαύριο να έχουμε αυτοκίνητα που οδηγούν μόνα τους, αλλά στο μέλλον θα δούμε και ρομπότ τα οποία θα βρίσκονται μέσα στο σπίτι για κάποιες οικιακές εργασίες, θα βοηθούν ηλικιωμένους, θα βοηθούν αρρώστους, θα ψυχαγωγούν παιδιά και θα λαμβάνουν και επικίνδυνες αποστολές διάσωσης και έρευνας. Ήταν τα νέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Vodafone. Power to you. Για μια οικογενειακή επιχείρηση χειροποίητου παγωτού, η επαφή με πολιτές και πελάτες είναι σημαντική.
Έτσι, ξεκινήσαμε με τη Vodafone. Μαζί με τον προσωπικό μας σύμβουλο, βρήκαμε λύσεις που εξέλιξαν τη δουλειά μας. Τώρα, επικοινωνούμε με όλους από σταθερό, κινητό και ίντερνετ, χωρίς να σκεφτόμαστε τα έξοδα. Και με τις νέες υπηρεσίες της Vodafone, ελέγχουμε τις θερμοκρασίες των ψυγείων μας, όπου και αν βρισκόμαστε. Σήμερα, είμαστε Ready Business και φυσικά είμαστε με τη Vodafone. Γίνε και εσύ Ready Business με τη Vodafone. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μπορεί το κρύο να υποχωρεί σχετικά, αλλά οι βροχές θα είναι εδώ όλη την εβδομάδα και μάλιστα κατά διαστήματα θα είναι και έντονες. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με τις φωτογραφίες που εσείς μας στέλνετε στο skykeros.gr. Η πρώτη φωτογραφία, όπως μας γράφει η Χριστίνα, είναι η περιοχή Πούντα, μια ανάσα από τον Κάβο Μαλλιά. Η επόμενη φωτογραφία είναι η Κίμολος, εχθές, από τον Νίκο η φωτογραφία, και η τελευταία είναι πάλι χθεσινή, Μύκονος. Η Ιωάννα έστειλε τη φωτογραφία την ώρα που έδιε ο ήλιος, skykeros.gr. Ευχαριστούμε πολύ όλους, ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας και βλέπετε τον καιρό. Αύριο λοιπόν Τρίτη είναι μια μέρα με σχετικά λίγες βροχές. Έτσι λοιπόν οι βροχές ή οι καταιγίδες που θα εκδηλώνονται το πρωί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα γρήγορα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με σποραδικές βροχές κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-ανατολική έντασή τους 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα έως 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 18 βαθμούς. Στην Αττική συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 9 έως 17 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη δεν αποκλείεται να βρέξει για λίγο τοπικά. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 8 έως 13 βαθμούς. Την Τετάρτη τώρα πρώτα στη Δυτική Ελλάδα, στη συνέχεια στα Υπηρωτικά και βαθμία μέχρι το βράδυ στην υπόλοιπη χώρα θα εκλωθούν βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Πάντως το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν στη Δυτική Ελλάδα και στην υπόλοιπη χώρα θα εξασθενήσουν. Οι νότιοι άνεμοι θα έχουν ένταση 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 και τοπικά 8. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο προς τις μέγιστες τιμές της. Την Πέμπτη τώρα, άστατος ο καιρός με λιγότερες βροχές που από το βράδυ όμως στη Δυτική Ελλάδα θα ενταθούν και την Παρασκευή νέο βαρομετρικό χαμηλό θα επιδεινώσει τον καιρό της χώρας μας με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα φτάνει την Πέμπτη τα 8 μποφόρ. Την Παρασκευή θα εξασθενήσουν από το απόγευμα και μετά και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό. Καλό σας βράδυ. Και εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε πάντα να το παρακολουθείτε live on demand και μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr. Όλες οι εξελίξεις επίσης καταγράφονται στη σελίδα μας στο Facebook και στο account του Sky στο Twitter. CSI Miami αμέσως τώρα. Πολύ σε εμάς. Καλή σας νύχτα.